Πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τους υποψηφίους στο Νεπάλ, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Συνολικά 752 υποψήφοι ρίχτηκαν στη μάχη των Πανελλαδικών από την Κρήτη με τη διαδικασία να κυλά ομαλά. Στο πρώτο ΕΠΑΛ Ηρακλείου βρέθηκε ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης Καρτσονάκης, ο οποίος ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψηφίους. Από το πρωί έχουμε τα πρώτα σήματα ότι έχουν φτάσει κανονικά στις 4 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενωτήτων, ήδη από τις 6 το πρωί. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης μαζί με τις κατατόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας και είμαστε όλοι στη θέση μας για να πάνε όλα καλά, να στηρίξουμε τα παιδιά σε αυτό το κομμάτι το διοικητικό και να αποδώσουν όσο μπορούν καλύτερα σε σχέση με τη μελέτη τους. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Η σημασία και η χρησιμότητα που έχουν στη ζωή μας τα βιβλία αποτέλεσαν αντικείμενο και των δύο κειμένων. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν απλά με τις ερωτήσεις να είναι σαφείς. Με αφορμή το απόσπασμα από το βιβλίο του Μενέλα Λουντέμι, ένα παιδί μετράει τα άστρα, οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τις σκέψεις τους. Πάρα πολύ καλά, όλα καλά, εύκολα ήτανε. Με τα βιβλία και την ανάγνωση είχε. Ναι. Και τη φιλαναγνωσία και την αξία του βιβλίου για τον άνθρωπο. Ήτανε βατό θέμα, θα μπορούσα να πω. Ναι. Ευτυχώς. Ήτανε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και όποιος είχε διαβάσει, πιστεύω μπορεί να τα απεξέλθει. Δεν ήτανε κάτι το οποίο δεν έχουμε ξανά συναντήσει και στις ενδοσχολικές, το περάσαμε. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα θέματα. Εγώ ήρθα βασικά εδώ για να δώσω έτσι στο κουτουρού. Αλλά όλα καλά. Ένα 17 σίγουρα. Ένα 17. Ναι. Εντάξει, ψεύω, έγραψε πολύ καλά. Θα δείξει τώρα. Μακάρι να πάνε καλά. Είσαι δηλαδή ικανοποιημένη με αυτό που έγραψε. Σήμερα ναι, τις άλλες μέρες δεν ξέρουμε. Χρησιμότητα του βιβλίου. Φέτος το θέμα για τους υποψηφίους του ΕΠΑΛ. Ένα θέμα αντλημένο από τη διδακτέα ύλη της Α Λυκείου. Τα κείμενα που δόθηκαν στους υποψηφίους ήταν απλά. Ήταν εύκολα τα θέματα. Έπρεπε λίγο τα παιδιά να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο πρώτο υποερώτημα της πρώτης δραστηριότητας, καθώς η διατύπωση αποκλίνει από τις συνήθεις διατυπώσεις που ξέρουμε μέχρι τώρα. Και στο πρώτο υποερώτημα της δεύτερης δραστηριότητας, καθώς η δομή της παραγράφου που ζητείτε δεν ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Επίσης, οι υποψήφοι έπρεπε να αναπτύξουν ένα κείμενο 100 έως 150 λέξεων που να απαντά στο ερώτημα πώς αποδεικνύεται η μεγάλη αγάπη που φαίνεται να τρέφει ο ήρωας του αποσπάσματος για το βιβλίο, ποια θεωρείται ότι είναι η στάση των νέων της εποχής μας απέναντι στο βιβλίο. Καλά, όλα σωστά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Ό,τι ξέραμε. Ήταν εύκολα τα θέματα. Το παλέψαμε. Ναι, ναι. Καλά πιστεύω, έγραψα κι εγώ. Έγραψα τις εκθέσεις, έκανα άλλες δύο ασκήσεις που είχε τρεις. Ό,τι μπορούσα, έγραψα. Είχες άγχος? Όχι, καθόλου. Αύριο ανοίγει η αυλαία και για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Δύναμη και κουράγιο. Φέτος, περίπου 90.000 υποψήφοι διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 6.740 είναι κριτικοί. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.